Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Όλα πήγαν καλά. Όλα πήγαν καλά. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Είμαι ο Γιώργος ο Χατζηγουτσός, ο ένας εκ των δύο συντελεστών της εκπομπής «Επί της ουσίας», εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Καρπάθου. Και πραγματικά είναι μεγάλη μας τιμή που έστω αυτή η πρώτη φορά ραδιοφωνικά είστε μαζί μας. Εμείς ήδη δεν μπορούσαμε, δεν αντέχαμε, ανακοινώσαμε στον κόσμο, στους ακροατές μας, ότι 25 του Μάη θα βρίσκεστε στην Κάρπαθο για να κάνουμε αυτή την διάλεξη που τόσο μα τόσο έχουμε ανάγκη, έτσι για να γνωρίζουμε τα πράγματα της χώρας μας. Κοιτάξτε, πρώτο Θεός, αλλά είναι σίγουρο ότι θα έρθουμε και χαίρομαι που κάνουμε και αυτή την εκπομπή, χαίρομαι που θα μιλήσουμε και με το ντουέτο της Καρπάθου. Αλλά θέλω να σας πω ότι με αγγίζει ιδιαίτερα, ειδικά τώρα που σας ακούω και από Γαλλία, να ακούω φωνές από τα κριτικά μας νησιά, γιατί δίνω πάνω τη μεγάλη έμφαση στην ύπαρξη των ανθρώπων μας σε αυτά τα νησιά. Και ειδικά των νησιών, θα έλεγα, κύριε Λίγερα. Δεν θα υπήρχαμε καν σαν χώρα. Ναι, τώρα αυτό το καταλαβαίνω σαν υπονοούμενο για την ΑΟΣ. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά ξέρετε, εγώ αγαπούσα τους ανθρώπους πριν το θέμα της ΑΟΣ. Εννοώ ότι αν ήμασταν ξηρά και δεν υπήρχαν τα νησιά, θα μιλάγαμε τουρκικά σήμερα. Ενδεχομένως. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω το καλύτερο παράδειγμα είναι η Αρμενία. Όταν έχουμε μόνο ξηρά, είναι δύσκολο να αντισταθούμε, ενώ τα νησιά δίνουν μεγάλες δυνατότητες λόγω της θάλασσας. Μπορώ να σας θέσω μια ερώτηση πριν μπούμε στα της ΑΟΣ, η οποία έχει να κάνει με το IQ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν εσείς, όταν λέω εσείς εννοώ τα άτομα με υψηλό IQ, αποτελείτε ας πούμε ένα πόλο επικινδυνότητας για τις κοινωνίες, με την έννοια ότι αυτές επιδιώκουν να μείνουν σταθερές μέσα από τα στερεότυπα τους, ενώ εσείς, δουλεύοντας όχι για τις κοινωνίες αλλά για τους ανθρώπους και την ανθρωπότητα, οδηγείτε στην εξέλιξη μοιραία, άρα και στην αλλαγή. Έχετε απόλυτο δίκιο και βλέπω ότι είσαστε και διαβασμένοι στον τομέα. Η ιδέα πάνω είναι ότι, ξέρετε, σεβόμαστε τις αξίες και αυτό που έχει σχέση μόνο και μόνο με τυπικές ιεραρχίες δεν έχει μεγάλη σημασία. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αν υπάρχουν ανάγκες για τον λαό μας, είμαστε ικανοί να κάνουμε άλλες κινήσεις πιο στρατηγικές, έτσι ώστε να υπάρχει απαραίτητη εξέλιξη χωρίς να περιμένουμε σε φάση αναμονής κινήσεις που είναι μόνο τυπικές και στην ουσία δεν έχουν καμία προοπτική. Μάλιστα. Άρα έχετε δίκιο, με αυτή την έννοια είμαστε όντως επικίνδυνοι. Μερικοί μάλιστα από εμάς είναι και απαγορεύονται μερικές χώρες, με την έννοια ότι όταν δεν είναι δημοκρατικό το πλαίσιο φοβούνται ακόμα περισσότερο ανθρώπους, όπως είναι ακόμα και ο Τσόμσκι. Πάνω σε κάθε περίπτωση έχετε απόλυτο δίκιο. Δίνουμε σημασία μόνο και μόνο στην ανθρωπότητα. Κατά συνέπεια, όταν οι δικοί μας οι άνθρωποι βασανίζονται, τυραννούνται και έχουν προβλήματα, αυτό είναι που μας απασχολεί. Τώρα οι κοινωνίες έρχονται, φεύγουν, είναι φαινόμενα μόδας. Εμείς δεν είμαστε ποτέ στην επικαιρότητα, γιατί λειτουργούμε μόνο στο διαχρονικό. Κύριε καθηγητά, είστε στην επικαιρότητα και το είπαμε αυτό στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, ότι εχθές στην απογευματινή μου βόλτα, όταν και ανέφερα εκεί στις παρέες μου που συναντούσα στο δρόμο την απόψινή κουβέντα που θα κάναμε στο δημοτικό ραδιόφωνο, διαπίστωσα με μεγάλη μου χαρά ότι το όνομα Νίκος Λιγερός είναι γνωστό στους Καρπαθίους. Μία ακόμα έτσι επιτυχία του συστήματος, της τεχνολογίας να πω. Εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι πάλι είναι και των ανθρώπων, γιατί έχει γίνει πολλή δουλειά και από τους δημοσιογράφους στην επαρχία, γιατί καταλαβαίνουν ότι μερικά θέματα είναι πολύ σημαντικά και δεν μπορούν να περιμένουν κάθε φορά οδηγίες κεντρικές. Άρα, ναι. Ξέρετε, χαίρομαι που το χαρήκατε. Αλλά και αν δεν υπήρχε αυτή η ανταπόκριση, εμείς θα κάναμε την ίδια δουλειά και θα προσπαθούσαμε πάντα με τον ίδιο τρόπο να βοηθήσουμε τους δικούς μας την ώρα της ανάγκης. Άρα αν αυτό βοηθάει, ακόμα καλύτερα. Αν δεν βοηθάει, θα το βάλουμε στη θέση του. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι κυρίως στην επαρχία έχει γίνει δουλειά. Στην έρευνα που έκανα μέσα στο διαδίκτυο, διαπίστωσα ότι η πλειάδα των εμφανίσεων, αν μου επιτρέπετε αυτή η ορολογία, του Νίκου του Λιγερού, είναι κυρίως σε επαρχιακές πόλεις. Αυτό έχει κάποια σημασία?
δείχνει κάτι. Κοιτάξτε, το μόνο που δείχνει είναι ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα ενδιαφέρον τοπικό, γιατί η ΑΟΣ αφορά όλη την Ελλάδα και βέβαια όλα, ακόμα και τα ακριβικά σημεία. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι οι εμφανίσεις που γίνονται στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, που είναι οι μεγαλύτερες πόλεις, υπάρχουν και αυτές, απλώς μερικές φορές δεν καλύπτονται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν πράγματα πιο σοβαρά να ασχοληθούν. Και κατά συνέπεια, έχει χειροπιαστό, τότε θα εμφανιστεί. Νομίζω ότι στην επαρχία δίνουμε σημασία σε αυτό που είναι διαφορετικό, και όταν καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολα, και αν υπάρχουν προοπτικές και μπορούμε να τις αναδείξουμε και τοπικά, τότε ας το κάνουμε. Και έτσι νομίζω ότι στις επαρχίες λειτουργούν πιο συλλογικά, και ξέρετε, έχετε και πολύ μεγαλύτερη ελευθερία. Δηλαδή, και την εκπομπή που θα κάνουμε τώρα, νομίζω ότι είναι δύσκολο κάποιος να σας την λογοκρίνει. Ενώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα, ξέρετε, πολύ συχνά μας λένε διάφορα που υποτίθεται είναι για να είναι πιο κατανοητό για το κοινό, και μετά καταλαβαίνουμε ότι είναι για να είναι πιο κατανοητό για ένα πολύ ειδικό κοινό που δεν θα ήθελε να το ακούσει. Μάλιστα. Εμείς, κύριε Λιγερέ, είμαστε το παράδειγμα όμως της γνώσης, η οποία γνώση είναι δύναμη. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε τη δύναμη παρόλο που έχουμε τη γνώση, σαν μικρά κομματάκια μιας μεγάλης επαρχίας που λέγεται Ελλάδα. Μην το λέτε. Σας πήραμε καλό μάτι στην αρχή, άρα μην μου να αρχίσετε πράγματα που είναι του τύπου καταθλιπτικά. Ξέρετε, οι πολιτείες στην Ελλάδα ήμασταν πάντοτε μικρές βέργες που κάπου ενώνονται για να κάνουν κάτι το δυνατό. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα νησιά που υπάρχουν στην Ελλάδα, η Ελλάδα δεν θα ονομαζόταν Ελλάδα, όπως το είπατε σωστά και στην αρχή. Άρα σημασία είναι ότι είμαστε ένας λαός της θάλασσας, αλλά για να είσαι της θάλασσας πρέπει να έχεις πρόσβαση και με τα νησιά. Μου κάνετε πάσα. Τα νησιά δεν είχαν ποτέ αυτή την αξία της αξίας τους. Εντάξει, όταν εγώ κοιτάζω πράγματα που είναι ακόμα και από τις Κυκλάδες, ενώ κυκλαδυτικό πολιτισμό, mm-hmm. όταν βλέπετε αυτό το μάρμαρο, αυτό το φως που πετάγεται από την πέτρα, δεν έχει ανάγκη από κανέναν όταν όλοι οι άλλοι είναι στη σκιά. Εμείς έχουμε και άλλη μία παράμετρο όταν μιλάμε ιστορικά, το χρόνο, το βάθος χρόνου. Δεν είμαστε μόνο τοπικοί, δεν μιλάμε για το τώρα και μας αφορά μόνο το σχεδόν άμεσο παρόν. Μπορούμε να πάμε πάρα πολύ πίσω στο μέλλον. Μία πολυτέλεια που δεν την έχουν πολλοί αυτοί. Ακριβώς. Μα νομίζω ότι είναι και η μόνη μας πολυτέλεια, γιατί όλα τα άλλα είναι ανάγκες. Αυτό που έχει σημασία πάνω είναι ότι λειτουργούμε με το βάθος του χρόνου, και κατά συνέπεια το βάρος της μνήμης μας είναι πολύ πιο σημαντικό. Γι' αυτό και μερικές φορές δυσκολευόμαστε να μάθουμε τα νέα μαθήματα της ιστορίας. Μάλιστα. Να προσπαθούν να μας τα αλλάξουν, γιατί εμείς είμαστε λίγο, ξέρετε, θεωρούμε ότι αυτά τα μαθήματα είναι λίγο δυσνόητα, γιατί έχουμε άλλη παράδοση. Mm. Και μάλλον αυτό οφείλεται επιπλέον ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλούς δασκάλους και λιγότερους μαθητές. Συνέπεια, όταν έρχονται να μας πούνε ότι πρέπει να μάθουμε καινούργια πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο, κάθε φορά σκεφτόμαστε ότι όταν κατηγορούσαν τον Σοκράτη ότι έλεγε πάντα τα ίδια, αυτός απαντούσε ότι λέω τα ίδια με τον ίδιο τρόπο. Τα ακριτικά νησιά λένε τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Δεν αλλάζουν τόσο εύκολα. Και νομίζω στην Κάρπαθο είσαστε μια πολύ καλή περίπτωση όσον αφορά το θέμα της αντίστασης. Ας το πιστέψουμε αυτό, κύριε καθηγητά. Θέλω να ξεκινήσω. Είναι το δεύτερο σημείο που σας βλέπω να κάνετε κάτι που να μην είναι τόσο του ελληνισμού, να προσέχετε. Στο τρίτο καήκατε. Ευχαριστούμε για την προειδοποίηση. Βέβαια είσαστε δύο, άρα θα έχετε 6 ευκαιρίες. Ευχαριστούμε. Θέλω, αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε ένα μικρό μάθημα ιστορίας. Και τι θέλω να πω με αυτό. Να προσέχετε, γιατί είμαι και δύσκολος μαθητής. Όχι, εσείς τα παίξετε τον ρόλο του δασκάλου και εμείς και οι ακροατές μας τον ρόλο των μαθητών σας. Η ορολογία, αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι κάτι το οποίο όψιμα μπήκε στη ζωή μας, ή είναι κάτι το οποίο τρέχει εδώ και χρόνια και λόγω της απουσίας, να το πω έτσι ευγενικά, των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν μάθαινε ο νεοέλληνας αυτή την ορολογία, το τι σημαίνει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είναι κάτι πάνω το οποίο... Μου άρεσε ο λιγμός σας με την απουσία που έχει σχέση και αυτό με την ουσία. ναι, οφείλεται σε αυτό, γιατί η έννοια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης
έχει αρχίσει από το 1982, κατά τη συνέχεια θα πρέπει να ήταν όσο γνωστό είναι το θέμα του Κάσους Μπέλι των 12 ναυτικών μιλίων εκεί της Αφροκρηπίδας. Η ΑΟΣ ανήκει στο ίδιο κείμενο, το δίκαιο της θάλασσας. Κατά συνέπεια θα πρέπει να το ξέραμε όλοι μας από το 1982. Το θέμα, ξέρετε, δεν είναι πια να κάνουμε αυτή την κριτική. Είναι ότι τώρα το 2013 τι κάνουμε για αυτά τα πράγματα. Και αν είναι απλώς να κάνουμε αναφορές στο παρελθόν και να πούμε ότι δεν έγινε τίποτα, έχει σημασία ότι σε έναν λαό που ζει με το βάθος του χρόνου, αν συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο, τότε στο μέλλον θα λένε το ίδιο και για μας. Μάλιστα, συμφωνώ. Άρα ας είμαστε τουλάχιστον αυτή η κοινωνία η οποία έχει την ΑΟΣ και θα αρχίσει αυτή την αξιοποίηση, γιατί σε κάποια φάση στο μέλλον θα ρωτάνε ποιοι το έκαναν αυτό και πότε το έκαναν, και τελικά θα ξεχάσουμε ότι ήταν το 82 και θα θυμόμαστε ότι άρχισαν τα πράγματα το 2013. Μάλιστα. Έχω διαβάσει κάποια άρθρα σας όπου αναφέρεστε στην ιστορική ευκαιρία που έχει η χώρα μας, οριοθετώντας την αποκλειστική οικονομική της ζώνη, να ξεφύγει προς τα μπροστά. Αυτό... Είστε δίκιο, απλώς να σας διακόψω, γιατί εγώ προσέχω πάντοτε τις λέξεις. Αποκλείται να βρήκατε σε ένα άρθρο μου τη λέξη ευκαιρία, γιατί οι ευκαιρίες, ειδικά στο θέμα της διπλωματίας, καταλήγουν πολύ καλά σε εκπτώσεις, αρχικά προσφορές και στο τέλος σε εξαγορές. Κατά συνέπεια, οι ευκαιρίες, οι ιστορικές ευκαιρίες, εγώ το έχω ακούσει αυτό το πράγμα κάθε φορά που θέλουν να μας βάλουν να κάνουμε κάτι, ενώ μπορούμε να το κάνουμε σε άλλο χρόνο. Νομίζω απλώς ότι είναι το μέλλον που τώρα δημιουργείται στην Ελλάδα και το έχουμε τώρα συνειδητοποιήσει ως λαός, και κατά συνέπεια η οποιαδήποτε πλέον καθυστέρηση θεωρείται τώρα, αν θέλετε, ύπουλη και σχεδόν εγκληματική, γιατί όταν στην ουσία καταλαβαίνεις όταν η εξουσία δεν κάνει τη δουλειά της. Αν δεν ξέρεις την ουσία, θεωρείς ότι είναι όλα αφαίρετα. Κατά συνέπεια, γιατί να υπάρχει λόγος ύπαρξης μιας έννοιας που να είναι κατανοητή. Μάλιστα. Είπατε μόλις τώρα ότι είναι το μέλλον, η ΑΟΣ είναι το μέλλον αυτής εδώ της χώρας και το έχει κατανοήσει ο λαός. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Η πολιτική ηγεσία αυτής εδώ της χώρας έχει κατανοήσει τη σημασία της ΑΟΣ για το μέλλον αυτής της χώρας? Απόλυτα. Δηλαδή τώρα ναι. Τώρα ναι. Τώρα ναι. Πού το στηρίζετε, τώρα, κύριε καθηγητά, αυτό? Νομίζω ότι είναι αυτό που λέγατε και εσείς, το θέμα της εκμάθησης, γιατί όταν υπάρχει αυτή η πίεση που προέρχεται από το θέμα της ουσίας, γιατί βλέπουμε ότι είναι υπαρκτά τα θέματα. Δηλαδή όταν βρέχει το φυσικό αέριο στην Κύπρο το 2011 το Δεκέμβριο, αμέσως οι άνθρωποι που το αμφισβητούσαν άρχισαν να τα βλέπουν διαφορετικά, και κατά συνέπεια οι άνθρωποι που έλεγαν τόσα χρόνια ότι πρέπει να γίνει η αξιοποίηση της ΑΟΣ, όπως είχε αρχίσει ήδη ο Θεόδωρος Καριώτης εδώ και 30 χρόνια, ξαφνικά βρέθηκαν να έχουν ανθρώπους που να τους ακούν περισσότερο. Αν θέλετε, μετά μέσω της στρατηγικής, βάζοντας ανθρώπους μαζί, όπως είναι ο Ηλίας Κονοφάγος, ο Αντώνης ο Φόσκολος, η Τερέζα Φουκιανού, μας επέτρεψε, αν θέλετε, να γίνουμε πιο κατανοητοί και μάλλον να πείσουμε περισσότερο ανθρώπους. Και αυτό που μπορώ να σας πω, για να επανέλθω στην ερώτησή σας όσον αφορά το πολιτικό σκέλος, είναι ότι δεν έχω δει πολιτικό που να είναι εναντίον της ΑΟΣ εφόσον έχει πάρει μια ενημέρωση. Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε ότι είναι σχετικά σπάνιο, γιατί είμαστε και ένας λαός του όχι, ευτυχώς σε πολλές περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, για να κάνουμε μια κίνηση η οποία είναι υπηκοδομητική, αρχίζουμε πρώτα με την αντίδραση, μετά προσπαθούμε την κατανόηση και μετά καταλήγουμε στην επινόηση. Κύριε Λιγέρα, θα επιμείνω λίγο στο ερώτημα που έθεσε ο συνάδελφός μου. Θα το εξειδικεύσουμε λιγάκι. Θεωρώ ότι η πολιτική, επειδή βασίζεται στην κοινωνία και στα άτομα και όχι στους ανθρώπους, στην ανθρωπότητα όπως λέγατε και εσείς πριν, θεωρώ ότι αυτή η πολιτική ασκείται
πρέπει να ασκείται μόνο από τη σκοπιά που εξυπηρετεί την κοινωνία και τους πολίτες. Και όχι σαν εργαλείο, όχι σαν στόχο. Στις ημέρες μας όμως, η πολιτική έχει γίνει σκοπός, έχει γίνει στόχος κάποιων ανθρώπων. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν βρεθεί εκεί για να εξυπηρετήσουν, να υπουργήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ακούν για την ΑΟΣ και ενδιαφέρονται για την ΑΟΣ, μπορούν να διαχειριστούν αυτοί οι άνθρωποι το μέλλον της Ελλάδος και το μέλλον της ΑΟΣ. Και το λέω αυτό γιατί ενώ από το 1995 άνετα θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει την ΑΟΣ μας, δεν έγινε τίποτα τότε. Γιατί άραγε? Και τι έχει αλλάξει σήμερα τόσο τραγικό που όλοι βλέπουν στην ΑΟΣ? Η ΑΟΣ δεν είναι μόνο η λύση του οικονομικού μας προβλήματος, είναι μια τεράστια γεωστρατηγική και γεωπολιτική αξία. Ένα κεφάλαιο το οποίο θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί η δεδομένη ελληνική πολιτική σκηνή. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείται και καταλαβαίνω μάλιστα και τα υπονοούμενα. Απλώς θα μιλήσω εγώ με υπερνοούμενα. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι όταν κάποιος αγοράζει έναν υπολογιστή, δεν σημαίνει ότι είναι ειδικός στα ηλεκτρονικά και στην πληροφορική, αλλά ξέρει να τον διαχειριστεί. Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με το τι είναι μια εφεύρεση και τι είναι η χρήση. Δηλαδή, αυτό που ήταν πολύ σημαντικό για το θέμα της ΑΟΣ ήταν κάποιοι να επινοήσουν ότι η ΑΟΣ είναι όντως σημαντική. Όταν μετά αυτοί το εξηγούν σε άλλους, οι άλλοι μπορούν να το πιάσουν καλύτερα και να γίνει χειροπιαστό. Και επειδή γίνεται μετά χειροπιαστό, μπορούν να το διαχειριστούν με έναν τρόπο που δεν είναι ο τρόπος του εφευρέτη, αλλά του τεχνικού. Μάλιστα. Του τεχνίτη μερικές φορές. Άρα όταν ο πολιτικός ακούει για πρώτη φορά το θέμα της ΑΟΣ, δεν μπορεί να φανταστεί καν μία έννοια που τετραπλασιάζει το μέγεθος της Ελλάδος, που κάνει μικρή τη μεγάλη ιδέα, που αλλάζει τα δεδομένα σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο αφορά τα ενεργειακά, που όντως η Ελλάδα μπορεί να ξανααποκτήσει μια γεωπολιτική θέση η οποία να είναι όχι μόνο αξιοπρεπής αλλά να έχει αξία. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή για τον πολιτικό. Αυτό όμως που βλέπει, και θα δείτε ότι μπορεί να συμφωνήσουμε σε κάτι το πολύ πρακτικό, ο πολιτικός βλέπει τώρα ότι αν δεν κάνει την ΑΟΣ θα έχει ένα πολιτικό κόστος. Αυτό σας επιβεβαιώνω ότι το καταλαβαίνουν όλοι. Μάλιστα. Άρα ας αρχίσουμε λοιπόν από το κόστος, γιατί έτσι αρχίζουμε στην πολιτική και κοιτάζουμε μετά το κέρδος. Τώρα υπάρχει κόστος το να μην χρησιμοποιήσουμε την ΑΟΣ. Κατά συνέπεια αρχίζουν να ενημερώνονται. Εφόσον έχουν ενημερωθεί, κοιτάζουν και στα επιτελεία τους τι μπορεί να γίνει και μετά μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό. Ξέρετε, είναι λίγοι άνθρωποι που μπορούν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση, αλλά είναι αρκετοί αυτοί που μπορούν να τη διαχειριστούν. Αυτό που λέμε με την ΑΟΣ είναι ότι, αν θέλετε, είναι μια υψηλή στρατηγική που γίνεται τώρα κατανοητή και στο στρατηγικό επίπεδο. Νομίζω ότι άμα περάσουμε σε τακτικό επίπεδο θα τα καταφέρουμε μια χαρά, γιατί υπάρχουν πρώτα απ' όλα μεθοδολογίες, υπάρχουν, αν θέλετε, επιχειρηματικό επίπεδο που μπορεί να μας προσφέρει δυνατότητες μίμησης, όπως είναι αυτό που έχει κάνει και η Νορβηγία, αυτό που έχει κάνει και η Κύπρος πολύ πιο πρόσφατα, και έχουμε και τεχνογνωσία, γιατί πολύ συχνά ο ελληνικός λαός απαξιώνει την τεχνογνωσία που έχουν ήδη οι Έλληνες, επειδή βλέπει ότι δεν υπάρχει τεχνολογία. Τεχνογνωσία υπάρχει και στον τομέα των υδρογονανθράκων και στον τομέα της γεωλογίας, της μνημολογίας. Όλα αυτά γίνονται τώρα κατανοητά και βλέπουμε ξαφνικά να εμφανίζονται, αν θέλετε, δράσεις στρατηγικές που έχουν μια ανάμειξη βέβαια με την πολιτική, γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε βέβαια από το κομματικό, παρόλο που η ΑΟΣ είναι ένα θέμα που είναι υπερκομματικό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι εμφανίζεται, αν θέλετε, μια εθνική στρατηγική που έχει ένα νόημα, ακόμα και σε αυτόν που όταν βρίσκεται στο καφενείο έχει την εντύπωση ότι θα αλλάξει τον κόσμο, απλώς κάνει και την επόμενη μέρα την ίδια κίνηση. Εδώ όταν έχουμε καταφέρει να φέρουμε το θέμα της ΑΟΣ ακόμα και στο καφενείο, και μπορεί στις παρέες σας που συναντήσετε να σας λένε και μερικοί εκεί το ωραία τα λέει, εκεί το ωραία τα λέει για την ΑΟΣ, αλλά πότε θα την κάνουν? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν μου κάνουν αυτή την κριτική, γιατί σημαίνει ότι τώρα περιμένουν κάτι. Μάλιστα. Από εμάς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ενώ πριν κανένας δεν το ρωτούσε. Άρα δεν το βλέπω καθόλου αρνητικά και μου αρέσει πάρα πολύ να έχω και
φίλους που δεν ήταν καθόλου ειδικοί του αντικειμένου, που την ώρα που θα με δουν για πρώτη φορά θα πούνε «Νικό, δεν την έκανες ακόμα». Άρα αυτό που έχει σημασία είναι όντως όλα αυτά θα αποκτήσουν ένα νόημα μόλις θα πέσουν οι πρώτες υπογραφές, οι πρώτες ψηφοφορίες στην Ελληνική Βουλή, στις διακρατικές συμφωνίες. Προς το παρόν είμαστε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, αλλά πρέπει να χαρούμε ήδη το γεγονός ότι αυτό έχει περάσει στον λαό και ότι κάνετε κι εσείς τώρα μια εκπομπή και είμαστε και στην Κάρπαθο και στην Γαλλία για να μιλάμε για την Ελλάδα. Είναι κάτι το πολύ ουσιαστικό, γιατί είναι μια αλλαγή φάσης που τώρα δεν μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω. Δηλαδή δεν θα μπορέσουμε πια, ακόμα και με ειδικούς δημοσιογράφους, να μας πούν ότι δεν μπορούμε πια να μιλήσουμε για το... Και νομίζω, επειδή είδα ότι είσαστε και διαβασμένοι και παρατηρητικοί, ότι τώρα δεν εμφανίζονται πια οι ειδικοί που μας εξηγούν ότι δεν υπάρχουν υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Και ο τελευταίος που είπε ότι δεν υπάρχουν πετρέλαια έχει φύγει. Είναι τελευταίο καθηγητής τώρα. Ναι, αλλά δεν μιλάω για τους μη ειδικούς που είχαν ενημερωθεί από τεχνικούς που δεν ήξεραν ούτε καν τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Το θέμα μιλάω είναι για τους ειδικούς που ακόμα και πρόσφατα, μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες από την εταιρεία την νορβηγική, την PGS, μας εξηγούσαν ότι δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Τώρα βέβαια αυτό έχει σταματήσει, αλλά θα δείτε ότι το επόμενο στάδιο θα είναι, ναι, αλλά είναι αξιοποιήσιμο. Μετά θα είναι εμπορεύσιμο. Μετά θα είναι ανταγωνιστικό. Όπως το λέω και στις διαλέξεις, στο τέλος θα αναρωτιούνται όταν θα έχουμε φυσικό αέριο στα σπίτια μας, αν είναι ερωθευμένο, θα είναι το μόνο του πρόβλημα. Άμα επιτρέπετε, να μιλήσουμε λίγο έτσι και για αξίες, να δούμε λίγο τα οικονομικά μεγέθη. Νόμιζα αξίες κοινωνίας. Αυτό είναι. Όχι, καλή η παρέμβαση, αλλά η κοινωνία δεν έχει αξίες, έχει μόνο αρχές. Έχει αρχές που αλλάζουν κατά το δοκούν. Ναι, ακριβώς, επειδή είναι αυθαίρετες. Ναι, εννοείται αν μιλήσουμε για την αξία των κοιτασμάτων. Ναι, για αυτές θέλω να μιλήσουμε και καθηγητά. Κοιτάξτε, ναι, κάθε να μια ερώτηση εγώ θα μια σύγκριση, έχοντας πάντα μπροστά μου ένα πρόσφατο άρθρο σας, το ασύγκριτο πλεονέκτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, εκεί όπου συγκρίνεται αυτό που σήμερα απολαμβάνει η Κύπρος σε σχέση με την αξία που απολαμβάνει η χώρα μας, η Ελλάδα, από το σύνολο των μεταλλευμάτων που εξορίζονται από την ελληνική γη. Εκεί υπάρχει ένας σαφέστατο χάος, έτσι, μια τεράστια διαφορά. Οικονομικό, ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι χάος, γιατί το χάος ακόμα και στα μαθηματικά είναι δημιουργικό. Το θέμα είναι ότι στον χώρο του ορυκτού πλούτου και ειδικά στα μεταλλεία, πρέπει και από την τροποποίηση που έγινε από το μεταλλευτικό κώδικα στην 1η Μαρτίου, είναι ότι το ποσοστό για το ελληνικό δημόσιο κυμαίνεται από 0 έως 1,6. Αυτά ήταν τα δεδομένα. Κατά συνέπεια, το συνολικό όφελος, φαντάζομαι ότι αναφέρεται και σε αυτό, για την Ελλάδα ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ακριβώς. Άρα, αυτό το ποσό. Όταν φανταζόμαστε ότι η Κύπρος έχει πάρει ήδη 200 εκατομμύρια ευρώ αυτά μόνο και μόνο για μπόνους υπογραφής, δηλαδή απλώς υπογραφή συμβολέου για τις σεισμικές έρευνες, καταλαβαίνετε, προσέξτε, επιπλέον χωρίς να έχει επενδύσει ούτε ένα ευρώ. Ναι. Αυτό ακριβώς ήθελα να φέρω στην επιφάνεια, κύριε καθηγητά, με την παρέμβασή σας και με την ερώτηση που έκανα. Και αν μου επιτρέψει, Θανάση μου, ακόμα μια ερώτηση στον κύριο καθηγητή. Είναι σχετική η δική μου ερώτηση. Κάντε λοιπόν. Η δική μου ερώτηση είναι, κύριε καθηγητά, επειδή τα λόγια και οι θεωρίες δεν μπορούν να ακουστούν από ανθρώπους που τα άδεια τους στομάχια κάνουν τόσο θόρυβο που δεν μπορούν να ακούσουν τις γνώμες κανενός ειδικού. Θα ήθελα πολύ πρακτικά, βάζοντας ένα σενάριο, ας πούμε, να μας περιγράφατε με σύντομα λόγια τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης της ΑΟΣ. Ενώ τις θέσεις εργασίας, το οικονομικό, πώς θα καλύψουμε ενεργειακά την Ελλάδα, γιατί χρήματα θα έρθουν άμεσα στο ταμείο κλπ. Ναι, απλώς θα σας κάνω μια μικρή παρατήρηση, να ξέρετε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος σκέφτεται πολύ καλύτερα λίγο πριν φάει. Γι' αυτό τις εξεταστικές τις βάζουμε συνήθως το πρωί και δεν τις βάζουμε το απόγευμα, και γι' αυτό όταν μόλις έχετε φάει δεν έχετε πια
όρεξη να σκεφτείτε. Και άμα το σκεφτείτε αυτό σε σχέση με την ερώτηση που κάνατε προηγουμένως και οι δυο σας σε σχέση με το 95, νομίζω ότι εκείνη την περίοδο δεν είχαμε την ίδια όρεξη για γνώση. Μάλιστα. Η ανάγκη για μάθηση. Άρα λέω απλώς ότι όσον αφορά λοιπόν τις σκέψεις και για τις θέσεις εργασίας, για να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι. Πρώτα απ' όλα η αξία των κοιτασμάτων νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο είναι της τάξης του 1,33. Σε βάθος χρόνου αυτό? Σε βάθος χρόνου ούτως ή άλλως, ξέρετε, εμείς μιλάμε στον τομέα των υδρογοναφράκων για βάθος χρόνου εκμετάλλευσης από 25 έως 30 χρόνια. Αν θέλετε, πάρτε 30 χρόνια και διαιρέστε το νούμερο που έδωσα προηγουμένως. Μάλιστα. Και θα καταλάβετε πάνω κάτω τι είναι το ετήσιο, εφόσον βέβαια έχετε βγάλει το κόστος της έρευνας και της εξόρυξης, γιατί βέβαια αυτό το κόστος πρέπει να πληρωθεί. Για να δούμε λοιπόν λίγο τα νούμερα, χρειαζόμαστε μόνο και μόνο για νότια της Κρήτης μια επένδυση που είναι της τάξης 40 δις. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι οποιαδήποτε επιχείρηση που έρχεται να κάνει τέτοιου τύπου έρευνα. Τώρα, όσο αφορά το πρακτικό κομμάτι, πρέπει να ξέρετε ότι η Ελλάδα απολαμβάνει ήδη ωφέλη από τους σεισμικούς χάρτες που έχει αρχίσει να εκδίδει η εταιρεία PGS. Απλώς αυτά είναι μικρά ποσοστά σε σχέση με τα μεγάλα που θα έρθουν όταν θα γίνει η εξόρυξη. Nice. Όσο αφορά την εξόρυξη, άρα για τον bonus υπογραφής, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι θέμα μηνών, γιατί θεωρούμε ότι τέλη του 2013, αρχές του 2014 θα είμαστε ήδη σε γύρω παραχώρησης. Κατά συνέπεια θα μπορούμε να κάνουμε το ανάλογο από αυτό που έκανε η Κύπρος. Ναι. Από τον Φλεβάριο στο Μάιο με τα 12 οικόπεδα και τις 33 εταιρείες, όπου προς το παρόν έχει πάρει ήδη, όπως είπαμε προηγουμένως, 200 εκατομμύρια ευρώ. Για τα μεγάλα ωφέλη πρέπει να κοιτάξουμε τι κάνει η Κύπρος και να κάνουμε μια μετατόπιση χρονική 3 ετών. Άρα η Κύπρος θα αρχίσει το 2015 την εξόρυξή της. Αν δεν το πιστεύετε αυτό, μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα όσο αφορά το Ισραήλ. Το Ισραήλ, το κοίτασμα Ταμάρ, που είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα του 2009 για κοίτασμα offshore σε όλο τον κόσμο, η εκμετάλλευσή του, δηλαδή το εμπορεύσιμο σκέλος, αρχίζει φέτος. Μάλιστα. Άρα βλέπετε ότι έχουμε πάνω κάτω μια τετραετία από την ανακάλυψη. Υπενθυμίζω ότι έγινε ανακάλυψη το Δεκέμβριο του 2011 στην Κύπρο. Κατά συνέπεια έχουμε ένα διαφορετικό 3 ετών. Άρα αν θέλετε, τα μεγάλα ποσοστά, τα μεγάλα ποσά θα έρθουν στην Ελλάδα το 2018. Για να είμαστε συγκεκριμένοι. Τώρα, αυτό είναι αυτό που θα έρθει εφόσον λειτουργούν τα πράγματα. Αλλά για να λειτουργήσουν τα πράγματα πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις. Εδώ αυτές οι επενδύσεις τώρα θα αρχίσουν πριν. Και όχι μόνο επενδύσεις, κύριε καθηγητά, δεν θα έπρεπε ήδη τώρα, και πάλι θα με πείτε απεσιόδοξο, να έχει ξεκινήσει το εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο θα παράγει τους καθηγητές, τους τεχνοκράτες, τους τεχνικούς που θέλουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές, ή ξαφνικά θα ψάχνουμε να βρούμε? Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, αλλά απλώς να το συμπληρώσουμε. Πρώτα απ' όλα, ήδη από φέτος υπάρχει μάστερ στο ΤΕΙ Καβάλας που αφορά αποκλειστικά τους υδρογονάνθρακες. Άρα θα έχουμε δικά μας παιδιά που θα τελειώσουν το μάστερ, και μάλιστα μερικά από αυτά έχουν και καθηγητή τον Σόρνα Κασίνη, που όπως ξέρετε είναι ο μεγάλος ειδικός στην Κύπρο. Θα τελειώσουν σε ένα χρόνο και θα έχουν ένα δίπλωμα που δεν είχε κανένας άλλος στην Ελλάδα πριν, σε τέτοιο τομέα εξειδικευμένο σε επίπεδο μάστερ. Αυτό που λέω είναι ότι μερικές ειδικότητες που έχουν τα παιδιά ήδη από τώρα, όπως είναι η φυσική, θα είναι καλό να κοιτάξουν τη θερμοδυναμική. Άμα έχουν σεισμολογία, να κοιτάζουν τα σεισμικά. Άμα έχουν ναυτιλιακά, να κοιτάζουν τις μεταφορές για LNG. Άμα ξέρουν μαθηματικά, να κοιτάζουν την Κία, τη Μεταβορονόη. Μα και οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, θα μπορούσαν να γίνουν. Ακριβώς. Μα οι υδραυλικοί, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα στρατός εργατών. Ναι, οι υδραυλικοί θα είναι, κάνουν ήδη εξειδίκευση σε φυσικό αέριο στην Κύπρο και παίρνουν μάλιστα πιστοποιήσεις, είναι αν θέλετε το ανάλογο από το ISO, για να μπορούν να είναι σε αυτές τις εργασίες. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι ένας σταθμός υγροποίησης κοστίζει 12 δις και χρειάζονται 4,5 με 5 χιλιάδες
άνθρωποι για να τον φτιάξουν και σε φάση λειτουργίας ένας σταθμός υβροποίησης με τον αγωγό και τον σταθμό εξόρυξης χρησιμοποιεί 100.000 άτομα. Τι λέτε τώρα? Στην Ελλάδα το ανάλογο, όταν θα το μεταφέρουμε στην Ελλάδα, αν θέλετε, με τα μεγέθη που έχουμε, εμείς θεωρούμε ότι θα έχουμε γύρω στις 400.000 θέσεις εργασίας. Ορίστε. Που θα αρχίσουν το μεγάλο boom, αν θέλετε. Αυτή. Θα είναι από το 2018 και μετά. Εξειδικευμένων, αλλά πολύ μακριά. Εξειδικευμένων θέσεων εργασίας όμως, με την έννοια ότι τώρα... Όχι, μην κάνετε αυτό το λάθος και μην το διαδώσετε. Για πέστε μας, για βάλτε γιατί... το σωστή του βάση παρακτή. Ναι, γιατί όταν μιλάμε για ένα εργοστάσιο, μιλάμε από τον εργάτη που είναι το πιο χαμηλό επίπεδο, που δεν έχει καμία ειδική τεχνογνωσία, μετά ο εξειδικευμένος εργάτης, μέχρι να φτάσουμε τους μηχανικούς, διοίκηση, αρχιτέκτες και όλα αυτά. Μιλάμε για όλα αυτά τα άτομα. Οι 100.000 θέσεις εργασίες, ελπίζω να καταλαβαίνετε, ότι δεν μιλάμε μόνο για μηχανικούς. Και επιπλέον, θα το έχετε δει αν είναι και σε διαλέξεις μου, εγώ δεν απαξιώνω ποτέ τους τεχνίτες. Γιατί άμα δεν είχαμε τους τεχνίτες στην Ελλάδα, δεν θα είχαμε παράδοση και στα σπίτια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι άνθρωποι που είναι στο μηχανικό τομέα και κατασκευάζουν, θα ήταν καλό να κοιτάξουν πώς κατασκευάζονται και πώς μπορούν να συμμετέχουν σε έργα, όπως είναι η σταθμή υγροποίησης, όπως είναι ένας σταθμός αεροποίησης, όπως έχουμε ήδη στη Ρεβιθούσα. Αυτά είναι πολύ πρακτικές συμβουλές, τις οποίες δίνω και στους φοιτητές, αλλά και στους ανθρώπους που είναι ακόμα στο Λύκειο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα παιδιά που βρίσκονται τώρα στο Λύκειο, γιατί μιλούσαμε και για μαθήματα προηγουμένως. Ναι. Όπως είναι εντελώς απαξιωμένοι αυτοί οι τομείς, οι βάσεις είναι πολύ χαμηλές, είναι μια πολύ καλή επένδυση να επενδύσουν σε αυτούς τους τομείς, γιατί μπορούν εύκολα να μπουν σε αυτούς τους κλάδους και μετά θα είναι παιδιά που θα αξιοποιούνται. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές απαξιώνουμε τον υδραυλικό και δεν σκεφτόμαστε στρατηγικά ότι τον υδραυλικό τον καλούμε μόνο σε φάση ανάγκης. Κατά συνέπεια έχει πάντα δουλειά. Όπως και το γιατρό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, μια ερώτηση τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω, κατά πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να επικεντρώσουμε στην οριοθέτηση της ΑΟΣ στο Ανατολικό Αιγαίο και να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα έχουμε με την φίλη, σύμμαχο, γείτονο Τουρκία, ή θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα κοιτάσματα που διαπιστωμένα υπάρχουν στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης και να προχωρήσουμε εκεί πρώτα? Ωραία, κατάλαβα. Θα πιάσω το θέμα λίγο ανάποδα, να μην σας ξαφνιάσετε, αλλά βλέπω ότι είστε αφεκτικοί και οι δυο σας. Γιατί δεν σκέφτεστε το ανάποδο? Πάμε. Δηλαδή, γιατί δεν σκέφτεστε ότι η Τουρκία είναι μια χαρά, ότι είναι θετική προς όλα, ότι υπογράφουμε τα πάντα μαζί της, με ΑΟΣ, φοροκρηπίδα, χωρικά ύδατα, μέση γραμμή κτλ. Και γιατί μετά δεν αναρωτιέστε πού θα κάνουμε γεωτρήσεις? Που μας συμφέρει να κάνουμε δηλαδή. Όχι, δεν σας λέω αυτό. Ούτε καν σας συμφέρει. Πού μπορείτε να τις κάνετε? Ναι, και θα δείτε, κατάλαβα τι εννοείτε. Έχετε... Κατάλαβα τι εννοείτε. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά απλώς το διευθύνω για όλους ότι δεν μπορεί να κάνει γεωτρήσεις πουθενά. Εννοείται στο Αιγαίο. Όχι μόνο, δεν είναι το θέμα του Αιγαίου. Είναι ότι οι γεωτρήσεις όσον αφορά την οριοθέτηση, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι στη συμφωνία οριοθέτησης είναι το πλαίσιο συνεκμετάλλευσης όταν το κύτταρο βρίσκεται πάνω στη γραμμή οριοθέτησης. Άμα κοιτάξετε ότι στην Κύπρο θεώρησαν οι εταιρείες ότι οι κόπεδα που βρίσκονται στα 27 αυτικά μίλια δεν έχουν καμία αξία και γι' αυτό το οικόπεδο 1 δεν έχει ούτε μία υποψηφιότητα από τις 33. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ εύκολα ότι άμα πάρετε τον ελληνικό χάρτη, βάλετε τα νησιά, βάλετε 27 ναυτικά μίλια από τα νησιά μας και από την τουρκική ακτή, θα καταλάβετε ότι οι περιοχές που θα σας μείνουν είναι τόσο ελάχιστες και θα πρέπει επιπλέον να έχετε το κάτω μέρος του σώματός σας πολύ μεγάλο για να βρείτε κάτι. Γιατί εκεί πέρα, ποιος σας λέει ότι θα υπάρχουν υδρογονάβγες? Αυτό που ξέρουμε εμείς που βρίσκονται υδρογονάβγες, χρειαζόμαστε συμφωνίες με άλλες χώρες και όχι με την Τουρκία. Κατά συνέπεια, η θεωρία παιγνίων και η στρατηγική σας λέει τι? Κάνε συμφωνίες με αυτούς με τους οποίους μπορείς να κάνεις δουλειά για να έχεις απολαβές.
Λοιπόν, όταν μιλάμε ακόμα και για το Καστελόριζο και ειδικά για την περιοχή σας, ας αρχίσουμε με αυτό. Ναι. Οι συμφωνίες που πρέπει να γίνουν είναι με την Κύπρο και με την Αίγυπτο. Μάλιστα. Γιατί άμα δεν κάνουμε με την Κύπρο και με την Αίγυπτο και να έχουμε κάνει με την Τουρκία, εκεί που βρίσκεται η Λεκάνη Ροδότου είναι απολύτως άχρηστο. Μάλιστα. Άρα, άμα το συνεχίσουμε έτσι, θα δείτε ότι η νότια της Κρήτης χρειαζόμαστε υπογραφή με τη Λιβύη. Θα δείτε ότι στο Ιόνιο χρειαζόμαστε μια μετατροπή της υπογραφής με την Ιταλία, όπου έχουμε συμφωνία εφαλοκρηπίδας από το 1977, και βέβαια και με την Αλβανία. Κατά συνέπεια έχουμε να παίξουμε με 6 παίκτες και οι 5 που είναι πιο θετικοί σε σχέση με τον έκτο είναι αυτοί που μας είναι απαραίτητοι για το θέμα της ΑΟΣ. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε να μπαίνουμε συνεχώς στην αντιπαράθεση Ελλάδα-Τουρκία. Και θα το δείτε επί του πρακτέου, γιατί μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο που οι δύο πρωθυπουργοί βρέθηκαν και μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο ότι θα γίνει η θέσπιση και δεν θα υπάρχει καμία παρατήρηση από την Τουρκία, βέβαια εκτός από τις εσωτερικές καταναλωτικές τάσεις που έχουν για να πούν στους άλλους ότι κάνουμε κάτι αλλά στην ουσία δεν κάνουν τίποτα. Και πώς θα γιατί είναι πολύ απλό, θα ακολουθήσουν το σχήμα που έκανα με την Κύπρο. Η Κύπρος έκανε τη θέσπιση της ΑΟΣ από το 2004. Ναι. Ξέρουμε και εκεί πέρα ότι τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βρίσκονται νότια της Κρήτης και όχι βόρεια της Κρήτης. Που σημαίνει ότι άμα δεν έχει υπογράψει η Κύπρος με, ούτε με την Αίγυπτο, ούτε με τον Λίβανο, ούτε με το Ισραήλ, είχε υπογράψει ας πούμε μόνο και μόνο με την Τουρκία, γιατί θυμάστε ότι αυτό έχει γίνει. Έχει γίνει από την Τουρκία με τα κατεχόμενα, που βέβαια είναι μια παράνομη σύμβαση. Ναι. Απλώς το κάνει η Τουρκία για να δείξει ότι δεν θα κάνει τη μέση γραμμή, αλλά θα κάνει τα 2/3, 1/3. Ρωτάω εγώ, τότε γιατί δεν έχουν αρχίσει μεγάλες διοτρήσεις στην περιοχή? Μάλιστα. Είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχουν τα μεγάλα κοιτάσματα εκεί. Ακριβώς. Κύριε Λιγερέ, θεωρείτε δηλαδή ότι στο θέμα της, της ΑΟΣ με τη θέσπιση της ΑΟΣ με την Τουρκία υπάρχει, επειδή χρησιμοποιήσατε τη λέξη του παιγνίου, υπάρχει λύση παιγνίου μη μηδενικού αθροίσματος αυτή τη στιγμή? Εντελώς, γιατί πρέπει να καταλάβουμε, δεν είναι τυχαίο που ξαφνικά ο Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι θα ήταν καλό ο αγωγός φυσικού αερίου της Κύπρου να περνάει από την Τουρκία και να πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι συντεμότερο και ασφαλέστερο. Και ρωτάω, πώς είναι δυνατόν να λέει κάτι τέτοιο κάποιος που έχει γράψει το στρατηγικό βάθος και να το λέει για μια χώρα η οποία επίσημα δεν υπάρχει, την Τουρκία? Και πώς θα πουλήσουν τα όπλα τους, κύριε Λιγέρε? Πώς οι φρεγάτες θα πουληθούν στην Ελλάδα όταν με την Κύπρο, με την Τουρκία θα είναι φίλοι πια? Μήπως χαλάσετε το παιχνίδι αυτό και πια? Ξέρετε, για να πουληθούν οι φρεγάτες πρέπει κάποιος να τις αγοράζει. Εμείς δεν έχουμε πια αυτό το πρόβλημα. Θα σας πω ένα ανέκδοτο για να το χαρείτε. Σε κάποια φάση, όταν ήμουν επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, μου είπε ο Κοσμήτερος, φέτος δεν έχουμε χρήματα. Α, λέω, και τότε πώς θα το κάνετε? Α, λέει, δεν πειράζει, έτσι οι παρατάξεις δεν θα μας ζητήσουν τίποτα. Μάλιστα. Και πώς λοιπόν, εγώ το λέω απλώς αυτό. Δεν μπορούμε να επενδύσουμε μόνο και πάνω στο θέμα της διαφωνίας. Όχι. Με την Τουρκία, αυτό που επιτρέπει η ΑΟΣ είναι να μην ασχοληθούμε με την Τουρκία. Άρα όπως είναι τα πράγματα, έτσι προς το παρόν, έτσι θα μείνουν. Όταν η Τουρκία μπει σε ένα πλαίσιο που να σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα, να αναγνωρίζει τις γενοκτονίες που έχει διαπράξει στο παρελθόν και όχι να συνεχίζει απαγορεύοντας ακόμα και τον μικρό πρίγκιπα, απαγορεύοντας τον πίνακα του Ντελακρόα, θεωρώντας ότι αυτά είναι εναντίον της. Είμαστε σε ένα πλαίσιο που, όπως το είπαμε από την αρχή, ζούμε με το βάθος χρόνου και δίνουμε μεγάλη σημασία στον πολιτισμό. Όταν έχουμε πράξεις βαρβαρότητας που δεν αναγνωρίζονται, δεν υπάρχει ουσία να κάνουμε συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα αυτό που είναι όμως σημαντικό είναι ότι τα κοιτάσματα είναι αλλού. Η ΑΟΣ επιτρέπει να παίξουμε με άλλους 5 παίκτες. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Γιατί να μην παίξουμε? Έχουμε χάσει και ευκαιρίες όμως, κύριε Λιγέρε. Εκτός από τους Ιταλούς που έχουμε λύσει το θέμα με την υφαλοκρηπίδα, είδαμε ότι με τους Αλβανούς ακυρώθηκε η συμφωνία. Οι ΔΕ, οι Λίβοι και οι Αιγύπτιοι. Προφανώς. Περιμένει. Έβαλα τελεία.
Ναι, ναι, καλά κάνατε, καλά κάνατε. Παρακαλώ, λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Για το θέμα της Αλβανίας, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ήταν μια συμφωνία πολύ πακέτο, λανθασμένη στρατηγικά εξ αρχής. Δεν υπήρχε λόγος να βάλουμε στο ίδιο πλαίσιο υφαλοκρηπίδα, σύνορα, ΑΟΣ, μειονοτικό. Εμείς αυτό που γίνεται τώρα και προωθούμε μέσω της Επιτροπής είναι μια συμφωνία που να αφορά αποκλειστικά το θέμα της ΑΟΣ. Μάλιστα. Η ΑΟΣ είναι δυναμική όταν μιλάμε μόνο και μόνο για οικονομία και γι' αυτό το πιο σημαντικό από τα τρία γράμματα είναι το Α, δεν είναι το όμικρον. Είναι το αποκλειστικό. Όταν κάνουμε αποκλειστικά οικονομικές κινήσεις, τα πράγματα λειτουργούν πιο εύκολα. Δεν έγινε αυτό. Και επιπλέον, αν να κοιτάξετε την απόφαση του δικαστηρίου, γιατί δυστυχώς πολλοί δημοσιογράφοι αναφέρονται σε αυτό και δεν έχουν διαβάσει ποτέ την απόφαση. Ήταν τυπικό. Ενώ το θέμα. Η απόφαση ήταν είναι πολύ θέμα. Απλή. Είναι τυπική. Ήταν τυπικό το θέμα, όντως. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Το ζήτημα όμως είναι ότι έγινε κακή διαχείριση, γιατί δεν διαχειρίστηκαν μόνο το οικονομικό. Πήγαν να περάσουν μαζί πολλά θέματα. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτός ο τρόπος όμως δεν είναι στρατηγικός. Συμφωνώ. Η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω όμως είναι ότι πλέον με τις κρυφές κινήσεις. Ακατεβάζεται την τελεία τώρα, ναι. Ναι, ναι. Τουλάχιστον όπως διαβάζουμε σε πολλά δημοσιεύματα της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί να χαλάσει συμφωνίες, ακόμα και της Κύπρου με την Αίγυπτο, η Τουρκία εστερνίζεται. Μη καστελεώρη ζωήσεων ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Βλέπετε λοιπόν ότι αφενός εμείς δεν έχουμε καταφέρει ουσιαστικά να εκμεταλλευτούμε τα καθεστώτα που ήδη υπήρχαν ή που υπάρχουν τώρα, τα παλαιά ενώ Καντάφη. Έχετε δίκιο, αλλά και δεύτερον, αν μου επιτρέπετε και δεύτερον, γιατί ενώ είχαμε την ευκαιρία. Γιατί αυτό είναι πάλι και αυτό για μένα στρατηγικό λάθος. Ενώ είχαμε την ευκαιρία της Κύπρου που εν μέσω του νεοοθωμανισμού εκεί πέρα έκανε τρεις συμφωνίες. Με τους γείτονες που ουσιαστικά ακύρωσε το πανίσχυρο στρατιωτικά τουρκικό κράτος δίπλα της. Γιατί δεν συμφωνήσαμε και εμείς και να κηρύξουμε αυτόματα και εμείς μαζί με την Κύπρο όταν μας το ζήτησε την ΑΟΣ μας. Ναι, να οριοθετήσουμε. Ναι. Να οριοθετήσουμε, συγγνώμη. Ναι. Παρακαλώ, για πέστε μου την ερώτηση. Βεβαίως. Το θέμα είναι ότι μας το ζήτησαν και μάλιστα και δύο φορές. Ναι. Και ο Τάσος Παπαδόπουλος και ο Χριστόφιος το ζήτησαν. Αλλά το θέμα είναι ότι θεωρούσαν ότι μπορεί να ενοχλήσουμε το θέμα της Τουρκίας σε σχέση με το Καστελόριζο. Γιατί ξέρετε, η ζώνη επαφής με την Κύπρο είναι πολύ μικρή, είναι 48,6 χιλιόμετρα. Ναι. Και είναι απλώς μια ευθεία. Άρα με δύο σημεία μπορούμε να την οριοθετήσουμε. Σημασία έχει το εξής. Είναι ότι όταν δεν πιστεύεις εσύ ο ίδιος στις ικανότητες της πατρίδας σου, πώς μπορείς να τις προωθήσεις σε μια διαπραγμάτευση. Πόσο δίκιο έχετε, κύριε καθηγητά. Αυτό ήταν. Άρα το θέμα μας εδώ, για να είμαστε συγκεκριμένοι, όσο αφορά το θέμα της Λιβύης, γιατί το είπατε, το παρουσιάσατε σαν ευκαιρία, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, έτσι να μην το ξαναπείτε. Το 2006 η Λιβύη έβγαλε η κόκορα και νομίζω ότι θυμάστε πολύ καλά ότι το 2006 ήταν ο κύριος Καντάφη. Ναι. Ωραία. Τα οικόπεδα που έβγαλε σε θαλάσσιο χώρο όχι μόνο πατούσαν πάνω στην ελληνική ΑΟΣ, αλλά πατούσαν πάνω στην Κρήτη, στην Ξηρά, και είχαν ενσωματώσει εντελώς τη Γάβδο. Έχει την υπόθεση μέσω του Ηλία Κονοφάγου και είναι η Ελλάδα που έκανε διάβημα και ακύρωσε αυτά τα οικόπεδα. Για να καταλάβετε ότι η εντύπωση που δίνουμε μερικές φορές ότι τα πράγματα πήγαν πολύ καλά και χάσαμε μερικές ευκαιρίες δεν είναι τόσο σωστή, γιατί έχουμε ξεχάσει αυτά που έχουν γίνει. Και να ξέρετε ότι η Λιβύη έκανε ακριβώς το ίδιο με τη Μάλτα και η Μάλτα αναγκάστηκε να κάνει κινήσεις έτσι ώστε να ακυρώσει και αυτά τα οικόπεδα και να βγάλει και δικά της οικόπεδα. Κατά συνέπεια, άμα συγκρίνουμε την περίπτωση του 2006 με την περίπτωση του 2012-13, όπου η εταιρεία PDS πηγαίνει μέχρι τη μέση γραμμή χρησιμοποιώντας την νομοθεσία 4001-2011 και η Λιβύη να μην λέει απολύτως τίποτα, ενώ τον είδατε τώρα τον χάρτη ότι όντως τον καράβι στη γωνία Λιβύη, mm-hmm. Ιταλία και Ελλάδα πήγε πολλές φορές και μάλιστα υπάρχουν και κοιτάσματα, mm-hmm. Κατά συνέπεια πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, γιατί και η Λιβύη θέλει να χρησιμοποιήσει τη δικιά της την ΑΟΣ. Και το ίδιο ισχύει και για την Αίγυπτο. Γιατί είπατε ότι η Αίγυπτος επηρεάζεται από την Τουρκία. Αυτό που μπορώ να σας πω, αν δεν το έχετε δει, είναι ότι τα οικόπεδα που έχει βγάλει η Αίγυπτος δεν καταπατούν την ελληνική ΑΟΣ και χρησιμοποιούν την ύπαρξη του Καστελορίζου για να σταματήσουν ακριβώς πάνω εκεί που εφάπτεται η ελληνική ΑΟΣ με την αιγυπτιακή ΑΟΣ. Και έχουμε λοιπόν τον μπλοκ
νούμερο 12 που αγγίζει ταυτόχρονα την ελληνική ΑΟΣ και την κυπριακή ΑΟΣ. Όταν βλέπετε τώρα ότι προσπαθούν να αμφισβητήσουν την συμφωνία που έχει γίνει με την Αίγυπτο, για να είμαστε συγκεκριμένοι και πάλι και σε αυτό το θέμα. Πρώτον, η συμφωνία έγινε το 2003. Δεν είπε κανένας τίποτα και έγινε μάλιστα πριν την θέσπιση της Κύπρου. Δεύτερον, το 2012 έγινε επιπλέον συμφωνία όπου, αν θέλετε, φάρδιναν το μέγεθος της μέσης γραμμής έτσι ώστε τα δύο κράτη να είναι σε πλαίσιο συνεκμετάλλευσης σε μεγαλύτερο μέρος της θάλασσας, αν υπάρχει κοιτάσμα σε αυτή την περιοχή. Όταν μου λέτε τώρα ότι ξαφνικά αλλάζει, στην πραγματικότητα μιλάτε για έναν βουλευτή, ενώ έχουν πάρθει δύο αποφάσεις από την Βουλή της Αιγύπτου, μία από την Βουλή, δύο αποφάσεις από τη Βουλή της Κύπρου, και αυτό έχει γίνει μετά από τις αποφάσεις που έχουν γίνει από τις διαπραγματευτικές ομάδες. Μάλιστα. Και αυτό που θέλω να σας πω απλώς και μην το πάρετε στραβά, είναι ότι μερικές φορές αναδεικνύουμε πάρα πολύ ένα αρνητικό σημείο και δεν βλέπουμε την επιτυχία που είναι τεράστια. Αλλά το είπατε προηγουμένως ότι όμως κατάφεραν να κάνουν τρεις οριοθετήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο νεοοθωμανισμού. Άρα τώρα πώς το κατάφεραν, ενώ είναι μόνο 600.000 άτομα, που ουσιαστικά, ουσιαστικά ακύρωσαν και το μέγεθος και τη στρατιωτική δύναμη της Τουρκίας. Έτσι, και όλο το τσαμπουκά, μου επιτρέπετε την έκφραση, που εξέφρασε η πολιτική. Έχει το δίκιο. Έτσι. Γιατί εμένα αυτό που μου αρέσει σε αυτό το παράδειγμα και το χρησιμοποιώ και σαν παράδειγμα και στις στρατιωτικές σχολές, είναι ότι όταν ένα κράτος λέει ότι εγώ είμαι ικανό να διαχειριστώ όλα τα προβλήματα της περιοχής και δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο και μόνο το θέμα της Κύπρου, πώς θα το πιστέψει τώρα ο άλλος που είναι στο Ιράκ, στο Ιράν, στη Συρία, στην Αρμενία και στη Γεωργία? Άρα δεν είναι μόνο αυτό. Καταραίει, αν θέλετε, ένας μύθος που είναι εντελώς διπλωματικός, στον οποίο εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία, αλλά επί του πρακτέου δεν έχει καμία ουσία. Άρα ας κοιτάξουμε λοιπόν το τι μπορούμε να κάνουμε και ας κάνουμε μια στρατηγική. Ξέρετε, κάθε φορά που ο ελληνισμός μετρούσε αναμονάδα πώς ήταν οι εχθροί, στο τέλος φοβόταν. Μάλιστα. Ωραία, όταν δεν μετράμε, ποτέ δεν έχουμε πάει σε μάχη. Εμείς θα είμαστε με τη μάζα. Μα ποτέ δεν έχουμε πάει σε μάχη με εισάξιο, αριθμητικά τουλάχιστον, εχθρό. Και πάντα νικούσαμε. Τώρα θα σε αγαπώ. Έτσι είναι. Γιατί εμείς χρειαζόμαστε πάντα περισσότερο για να κάνουμε μία μάχη. Λοιπόν, άρα αυτό δεν μας πειράζει. Καλό. Δεν μας πειράζει. Κύριε καθηγητά, ήδη έχουμε υπερβεί τον χρόνο που είχαμε ζητήσει από εσάς. Το φαντάζομαι, αλλά... αλλά είναι τόσο ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε, που έχουμε αφαιθεί πραγματικά και οι δύο μας στην κουβέντα αυτή μαζί σας. Ελπίζω να μην υπάρχει επόμενος δημοσιογράφος που να περιμένει την ώρα, την ώρα. Αυτό είναι το θέμα μου. Δεν μας ενδιαφέρει, κάνουμε κουμάντο εμείς εδώ πέρα. Όχι, δεν πάει έτσι. Η ελευθερία των ανθρώπων σταματάει όταν αρχίζει η ελευθερία των άλλων. Συμφωνώ και παυξάνω, κύριε καθηγητά. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Και εγώ έχω άλλη μια, οπωσδήποτε. Βεβαίως, την κάνεις, Θανάση μου. Κύριε καθηγητά, μίλησατε για μάχες. Πώς είδατε το χθεσινό όχι της Κυπριακής Βουλής στις εντολές της Τρόικας και αυτό το όχι που είπε η Κυπριακή Βουλή σε σχέση με την στάση της δικής μας της χώρας στις εντολές της Τρόικας? Και το λέω αυτό με την έννοια ότι η ΑΟΣ, είτε κυπριακή είτε ελληνική, είναι αυτό που είπατε και μας βρίσκεται και τους δύο απόλυτα σύμφωνους, ότι είναι το μέλλον των δύο κρατών. Είναι το μέλλον του ελληνισμού. Σωστά. Πώς βλέπετε λοιπόν, πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα? Κοιτάξτε, πρέπει να μην μπερδεύουμε τις διαφορετικές τάξεις μεγέθους. Πρώτα απ' όλα, το όχι για το οποίο μιλάτε, βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το όχι του 2004. Ένα. Δεύτερον, αυτό είναι ένα όχι σε ένα ναι που υπόθηκε σε πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι αν θα έπρεπε να είχε υποθεί αυτό το ναι. Αυτό θέλω εγώ να βγάλω στην επιφάνεια. Ωραία. Λοιπόν, άρα για να είμαστε λοιπόν σοβαροί, είναι ότι άμα συγκρίνουμε τα όχι, είναι μερικά που δεν είναι του ίδιου τύπου. Αν εγώ έχω πει ναι και μετά λέω όχι, δεν είναι το ίδιο με κάποιον που έχει πει όχι από την αρχή. Αναφέρεστε τώρα στον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο και το όχι που είχε στο σχέδιο ΑΝΑΝ το 2000. Ακριβώς. Άρα θέλω να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή η κίνηση που έγινε τώρα
όσο αφορά την ψηφοφορία, γιατί δεν υπήρχε λόγος να γίνει κάτι ειδικά για τις χαμηλές καταθέσεις, γιατί μην το παρακάνουμε, δεν είναι ο λαός που φταίει και πρέπει να καταπατηθεί για να σωθούν οι τράπεζες, γιατί ασχολούμαστε και εμείς με οικονομικά θέματα. Εγώ από ό,τι γνωρίζω, γνωρίζω μόνο μία κρατική τράπεζα στην Κύπρο. Τώρα, αν οι ιδιωτικές τράπεζες πρέπει να σωθούν από τον κυπριακό λαό, αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν αγγίζει την στρατηγική και είναι καθαρά τοπικό και κοινωνικό. Στο ερώτημα, κύριε καθηγητά, εάν η κρίση οικονομική είναι διαφορετική στην Κύπρο από αυτήν που βιώνει είναι δυτικά τώρα... διαφορετική. Ναι, ναι. Είναι δυτικά διαφορετική, δεν είναι, την ίδια, δεν είναι η ίδια τάξη μεγέθους και νομίζω ότι ναι. Το καταλαβαίνετε και εσείς αυτό, ότι είμαστε κύριε. 11 εκατομμύρια και είναι 600.000 άτομα. Άρα πώς, δηλαδή, πώς θα μπορούσε να είναι συγκρίσιμο? Εννοώ το εξής, κύριε καθηγητά. Είπατε μόλις τώρα ότι γιατί θα πρέπει οι ιδιωτικές τράπεζες στην Κύπρο να σωθούν από τον κυπριακό λαό, από αυτές τις 600.000. Εγώ τώρα ρωτάω, μήπως και τελικά το δικό μας το πρόβλημα ήταν τραπεζικό και το μετέτρεψαν σε πρόβλημα του λαού? Δεν διαφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι το θυμάστε πολύ καλά ότι την πρώτη φορά που ακούσαμε ότι η Ελλάδα χρωστάει κάτι ήταν με τα περίφημα 28 δις που αφορούσαν μόνο και μόνο τον τραπεζικό κόσμο. Έτσι, μπράβο και καθηγητά. Εντάξει, άρα αυτά εμείς, ξέρετε, εμείς είμαστε στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν ξεχνούν. Άρα όταν ξαφνικά σώζουμε αυτό το 28 και μετά δεν μιλάμε για τίποτα, μετά ξαφνικά ακούμε ότι τελικά οι τράπεζες έβγαλαν και κέρδος. Αλλά στη συνέχεια όμως χρωστάμε σχεδόν το δεκαπλάσιο. Πώς έγινε αυτό, κύριε καθηγητά? Μα αυτό το θέμα, ξέρετε, οι φούσκες στην οικονομία είναι πάνω το ίδιο. Θυμάστε ότι σας έλεγα προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν πια άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχουν υδρογονάνθρακες στην ελληνική ΑΟΣ. Ναι. Ωραία. Είναι ακριβώς το ίδιο με τους οικονομολόγους. Έχετε παρατηρήσει πόσο εξαφανίστηκαν οι οικονομολόγοι όταν μπήκε η κρίση? Γιατί πριν την κρίση, όχι μόνο ξέραμε ποιοι είναι τα ονόματά τους, αλλά ξέραμε και σε ποιο πανεπιστήμιο είχαν σπουδάσει. Ναι, ναι, ναι. Ξέραμε και σε ποιον κλάδο ήταν επικεφαλής. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Εγώ κάνω κάτι το πολύ απλό, γιατί είμαι και εγώ του λαού. Όταν κάποιος οικονομολόγος μου λέει, όταν έχεις τόσα λεφτά, Νίκο, βάλτε εκεί και επένδυσέτε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ του ρωτάω, την πρώτη ερώτηση που το λέω σε όλους τους φοιτητές μου και τους μαθητές μου. Ρωτήστε στον άλλον που σας δίνει αυτή τη συμβουλή. Εσύ, αυτά τα λεφτά που μου λες να βάλω εγώ, τα έχεις? Άμα απαντήσει ναι, να το ρωτήσετε, έχεις κάνει την επένδυση που μου προτείνεις ή δεν την έχεις κάνει? Ναι, ναι, ναι. Και μετά καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι είναι μια περίφημη παροιμία και στη Γαλλία που υπάρχει που λέει, μην ακούς τι σου λέει ο γιατρός σου, κοίτα τι κάνει. Α, τι κάνει ο γιατρός, ναι, ναι. Είναι ο ίδιος, ναι, βέβαια. Άμα έχετε έναν γιατρό, ας πούμε, που καπνίζει ή και πίνει κρασί και σας λέει εσείς μην το κάνετε και να ρωτήσετε τώρα τι κάνει αυτός, είναι το θέμα της αξιοπιστίας. Μάλιστα. Κατά συνέπεια λέω ότι το θέμα το δικό μας, ας το μετατρέψουμε τώρα στις θετικά και ας θυμηθούμε ότι ευκαιρία και κρίση είναι το ίδιο ιδιόγραμμα στα κινέζικα και αυτοί που είναι δυναμικοί το βλέπουν ως ευκαιρία, αυτοί που είναι παθητικοί το βλέπουν ως κρίση. Και αν θέλετε να βάλουμε και λίγο σοκρατικό ύφος, είναι ότι όταν δεν έχεις κρίση, σου φέρουν κρίση. Ή όταν δεν έχεις κρίση, απλά δεν τη βλέπεις. Γιατί η κρίση είναι ένα πρόβλημα που υπήρχε ενδεχομένως και απλά φάνηκε τώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ότι δεν κοιτάζουμε το φαινόμενο, κοιτάζουμε το επιφαινόμενο. Και ξαφνικά αναρωτιόμαστε γιατί το One Vendor έχει πρόβλημα, ενώ βλέπουμε ότι οι ρίζες έχουν σαπίσει. Ας ελπίσουμε ότι η κρίση είναι και μια ελπίδα να βελτιωθούμε και σαν άνθρωποι και σαν χώρα και να αλλάξει η κοινωνία μας. Προσέξτε αυτό που λέτε τώρα. Το θέμα, οι άνθρωποι δεν βελτιώνονται από τις κρίσεις. Οι άνθρωποι λειτουργούν μέσα σε πλαίσιο κρίσης με τις αξίες που έχουν. Απλώς είναι ένας τρόπος να εξετάσουμε κατά πόσο οι αξίες μας αντέχουν, κατά πόσο οι αρχές μας καταραίουν και να αλλάξουμε μερικές αρχές έτσι ώστε να υπάρχει εξέλιξη. Αλλά μην το λέτε ότι λόγω της κρίσης είναι ο Έλληνας άνθρωπος που θα αλλάξει. Γιατί ο Έλληνας άνθρωπος είναι έτσι εδώ και εκατοντάδες χρόνια και γι' αυτό μπορούμε να αντέξουμε.
γι' αυτό αρκετά. Γιατί έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα. Το θέμα είναι ότι εμείς οι ίδιοι να μιλάμε συνεχώς ο ένας τον άλλον ότι είμαστε μίζεροι, ότι δεν αξίζουμε τίποτα, ότι μόνο τρώμε κτλ. Εγώ το βλέπω και στους ανθρώπους που έχω την τιμή να τους έχω και φίλους, όταν τους βλέπω ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία να παλεύουν για το θέμα της ΑΟΣ, να μην δίνουν καμία σημασία σε όλα αυτά που τους λένε, να τους βρίζουν, να τους χλεβάζουν. Το θέμα είναι ότι συνεχίζουν αυτόν τον αγώνα γιατί ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο του ελληνισμού που έχει μάθει να μην ζητιανεύει, να μην μπερδεύει την ελεημοσύνη με την αγάπη και να ξέρει ότι η τιμή δεν είναι η τιμή που υπάρχουν μόνο στα μαγαζιά, είναι η τιμή που δεν μπορείς να την αγοράσεις. Μάλιστα. Θα ήθελα δύο ερωτήσεις, τις λέω και τις δύο μαζί, να τις απαντήσετε και από μένα σας αποδεσμεύω. Ερώτηση είναι η εξής. Από μένα λέω, έτσι. Η ερώτηση είναι η εξής. Εάν πιστεύετε... Είναι ένα ωραίο ντουέτο, πάνω. Έτσι λένε όλοι, ευχαριστούμε. Εάν πιστεύετε λοιπόν ότι αυτή η κρίση είναι μια τεχνητή κρίση, με την έννοια ότι κάποιοι ενδεχομένως θα ήθελαν να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά του ευρώ ή και των κοινωνιών ενδεχομένως σε ένα τέτοιο stress test. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Η δεύτερη είναι, θα ήθελα το σχόλιο σας όσον αφορά την κίνηση, ας μου επιτραπεί, του κυρίου Σαμαρά να δηλώσει ότι η ελληνική ΑΟΣ είναι και ευρωπαϊκή, σε συνάρτηση με την ψήφο, με το ψήφισμα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θεώρησε την ελληνική ΑΟΣ και ευρωπαϊκή. Και κλείνοντας, θα σας παρακαλούσα, εάν μπορώ να σας θυμίσω. Δεν είναι ερώτηση αυτή. Για τους ακροατές μας, να μας θυμίσετε τα πέντε βήματα τα οποία εγώ έχω διαβάσει κάπου, αδιανόητο, ουτοπία κτλ. Έτσι όσον αφορά την ΑΟΣ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, να είστε καλά. Λοιπόν, ας αρχίσουμε το πρώτο σκέλος. Έκανε ένα στρατηγικό λάθος η Ευρώπη να θεωρήσει ότι έπρεπε να πει ότι το 2020 θα είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Mm-hmm. Από τότε άρχισαν μερικά προβλήματα με το ευρώ και όμως το ευρώ δέχτηκε επιθέσεις. Απλώς για να είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό το θέμα. Αν η Ελλάδα αντέχει, είναι επειδή είμαστε μέσα στο ευρώ και όχι αν ήμασταν έξω. Και αν ήμασταν έξω, δεν θα κάναμε καν την εκπομπή. Αχα, εδώ έχουμε τώρα, ανοίγεται θέμα τώρα. Για συνεχίστε. Το θέμα μας είναι ότι όντως δέχτηκε επιθέσεις στο ευρώ και το ξέρουμε πολύ καλά και από το γεν και από το δολάριο για να δούμε ποια είναι η ανθεκτικότητά του. Αλλά αυτή η κρίση υπάρχει, ότι την φούσκωσαν τεχνητά και αυτό ισχύει. Και το θέμα είναι ότι δίνω το εξής παράδειγμα. Κάνουμε, ας πούμε, είμαστε σε έναν κινηματογράφο και λέμε ότι για θέματα ασφάλειας θα υποθέσουμε ότι έχει φωτιά. Ναι. Κάνουμε εκένωση λοιπόν και ξαφνικά έχουμε τρία θύματα. Ρωτάω, τα θύματα καήκαν από τη φωτιά? Τα θύματα καήκαν από την εκένωση ή καήκαν από το πείραμα? Και βλέπετε ότι το θέμα είναι ότι και στις τρεις περιπτώσεις τα θύματα υπάρχουν. Άρα δεν μπορείτε να πείτε αν η ύπαρξη των θυμάτων εξηγείται από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Το θέμα είναι ότι ας αρχίσουμε από τα θύματα και μετά να δούμε πώς να λειτουργούμε σωστά. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σκέλος, όταν μερικοί άρχισαν, το θυμάστε, να λένε ότι είναι ειδικά η Ελλάδα που έχει υποστεί μια τεχνική μορφή κρίσης, μα τώρα νομίζω το βλέπετε μετά από μερικά χρόνια ότι το θέμα είναι και στην Ισπανία, είναι και στην Ιταλία, είναι και στην Ιρλανδία και στην Ισλανδία. Δηλαδή βλέπουμε και άλλες χώρες που έχουν αντιμετωπίσει ακριβώς τα ίδια προβλήματα με εμάς. Άρα δεν είναι ότι ξαφνικά εμείς ήμασταν οι πιο τεμπέληδες από όλους, όπως έχουμε ακούσει αυτές τις ηλικιότητες. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά το δεύτερο σκέλος, ο συνδυασμός στο τι γίνεται με το ευρωπαϊκό και το εθνικό όσο αφορά την ΑΟΣ είναι πολύ απλός. Σε νομικό επίπεδο το δίκαιο της θάλασσας ξεκαθαρίζει ότι η ΑΟΣ είναι εθνική. Δεν μπορεί να είναι πολυεθνική. Κατά συνέπεια, όταν ο Πρωθυπουργός μιλάει για ευρωπαϊκή ΑΟΣ, εννοεί μόνο και μόνο σε γεωπολιτικό επίπεδο, όχι σε νομικό επίπεδο και ξαφνικά θα έρθουν οι Ευρωπαίοι να μας πάρουν ένα κομμάτι της δικιάς μας ΑΟΣ. Είναι απλώς ότι, μάλιστα, η έκφραση ευρωπαϊκή ΑΟΣ δεν έχει νόημα, είναι απλώς η πρόθεση από τις ΑΟΣ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κανένα κράτος μέλος, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε όλα αυτά που είναι στο ΟΗΕ,
σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας, δεν έχουν δώσει δικαιοδοσία σε μια υπερεθνική οντότητα να διαχειριστεί την ΑΟΣ τους. Εντάξει, άρα είναι το ένα είναι το νομικό, η ΑΟΣ είναι καθαρά ελληνική, το άλλο είναι το γεωπολιτικό, είναι γιατί να μην βοηθήσουν και οι Ευρωπαίοι στα προβλήματα που έχουμε, αν έχουμε, με το θέμα της ΑΟΣ, εφόσον ούτως ή άλλως όλοι ενδιαφέρονται για τροφοδότηση από φυσικό αέριο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και η ψηφοφορία που έγινε, και είναι πολύ σημαντική και καλά κάνετε και που το αναφέρετε, γιατί με τα δύο άρθρα, μάλιστα, πάλι δεν είναι γνωστή, δηλαδή το άρθρο 76 και το άρθρο 77 που λένε ότι η Μαύρη Θάλασσα και η Μεσόγειος αποτελούν στρατηγικά ενεργειακά αποθέματα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σχετίζεται όχι με τα προβλήματα της Ελλάδος, αλλά με τις προοπτικές της Ελλάδος. Ότι ξαφνικά εμείς είμαστε στην περιοχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι είναι σημαντικό να γίνουν κινήσεις και επενδυτικές, διότι θέλει μια απεξάρτηση από τη Ρωσία, άρα δεν θέλει να έχει μια αποκλειστική εξάρτηση από τη Ρωσία και το Αζερβαϊτζάν. Δεν λέω αποκλεισμό, απεξάρτηση απλώς, και ξέρει ότι έχει πρόσβαση και στην Αρκτική. Απλώς στην Αρκτική υπάρχουν ακόμα κλιματικές συνθήκες που είναι δύσκολες, ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο τα πράγματα είναι μια χαρά και όλες οι έρευνες που έχουν γίνει αναδεικνύουν ότι όντως είμαστε σε μια περιοχή πολύ πλούσια. Mm-hmm. Αυτό είναι, αν θέλετε, για τα δύο σκέλη της ερώτησης. Τώρα όσον αφορά τα βήματα που ρωτήσατε χωρίς να ρωτήσετε, αφορά το πρώτο στάδιο, αν θέλετε, είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, η πραγματικότητα είναι αυτό που βλέπουμε. Μετά, το πιο πάνω στάδιο είναι η πράξη. Η πράξη που είναι ικανή να αλλάξει την πραγματικότητα. Ναι. Μετά έχουμε την ουτοπία, έχουμε πρώτα το όραμα, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορείς να κάνεις μια πράξη η οποία αλλάζει την πραγματικότητα. Για να γίνει όμως το όραμα πραγματικότητα πρέπει να το έχουμε σκεφτεί αρχικά ως ουτοπία, και το πολύ πιο πάνω και το πιο αφαιρετικό είναι το αδιανόητο. Γι' αυτό αν πάρουμε αυτά τα πέντε στάδια και τα φέρουμε τώρα ξανά στο θέμα της ΑΟΣ, είναι πολύ απλό. Πριν το 82 η ΑΟΣ ήταν αδιανόητη. Μετά το 82, χάρη στον Θεόδωρο Καριώτη, έγινε μια ουτοπία. Λέγαμε εντάξει, ένα τρελός επιστήμονας στην Αμερική λέει ότι πρέπει να κάνουμε ΑΟΣ και δεν το πίστευε κανένα. Σιγά σιγά περάσαμε στο στάδιο του οράματος και τώρα είμαστε στη φάση που περιμένουμε την πράξη, συγκεκριμένα την θέσπιση, και μάλιστα ανυπομονούμε τώρα, ενώ πριν δεν το σκεφτόμαστε καν ότι υπάρχει, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Μάλιστα. Τα λέτε τόσο ωραία, τόσο ωραία, κύριε καθηγητά. Λαλίστατος. Και είμαι σίγουρος ότι στις 25 του Μάη, όταν και εφόσον θα έχουμε την τιμή να σας έχουμε κοντά μας, στη διάλεξη που θα δώσετε, θα είναι πολύς ο χρόνος που θα πρέπει να μας διαθέσετε για να κουβεντιάσετε με τον κόσμο και να απαντήσετε στα ερωτήματά τους. Είναι αλήθεια. Και βεβαίως και στα ερωτήματα των δύο ημών, έτσι, γιατί θα είμαστε παρόντες. Αυτό θα αρχίσουμε από αυτούς βέβαια. Ναι, από αυτούς θα μας αρχίσετε. Μην ανησυχείτε καθόλου, εγώ είμαι σαν το φυσικό αέριο. Όσο χρόνο μου δώσετε, τόσο χρόνο θα χρησιμοποιήσω. Άρα η ιδέα κάθε φορά που κάνω μια διάλεξη είναι ότι οι άνθρωποι που είναι δικοί μου άνθρωποι να μπορούν να φύγουν από τη διάλεξη και να μην έχουν πια κανένα ερώτημα. Αυτό είναι και η ευθύνη, κύριε Λιγέρα, γιατί άλλο να μην ξέρεις και άλλο να ξέρεις και να πιάνεσαι κορόιδο να μην κάνεις τίποτα. Την ερώτηση σωστά, που είχα, σωστά. Κύριε καθηγητά, την ερώτηση που είχα για το τέλος θα την κρατήσω, ναι, θα τη φυλάξω για να τη εδώ θέσω. Και για το τέλος της επόμενης εκπομπής, γιατί φαντάζομαι ότι την έχετε καταπατήσει εντελώς. Όχι, όχι, όχι. Για την σημερινή μας κουβέντα είχα φυλάξει μια ερώτηση για το τέλος που έχει σχέση να κάνει με τον Έλληνα και τον ελληνισμό. Αλλά θα μου επιτρέψετε να μην την υποβάλω τώρα, να την κρατήσω για την διάλεξη και να δώσετε την απάντηση σε πολύ περισσότερο κόσμο. Εγώ θέλω να σας αποδεσμεύσω χρησιμοποιώντας τα λόγια του Ίωνα Δραγούμη από το «Μαρτύρων και Ηρώων Αίμα». Αυτά που είδαν ήρθαν και τα είπαν σε εκείνους που τους έστειλαν. Μαζί τους όμως ήρθαν και των απίστων οι αντιλογίες και το στενόκαρδον. Κανένα εμπόδιο, καμία δυσκολία δεν άφησαν που να μην έστησαν κατά αντίκρι στη θέληση του Παύλου εκείνοι που κατάλαβαν τάχα και πίστηκαν πως ήταν ανάγκη
και μπορούσε να γίνει κάτι. Βγήκαν και εφημερίδες γεμάτες λέξεις. Δημοκόπη, μακεδονοκόπη, εκμεταλλευτέ της φιλοπατρίας, τσαρλατάνη. Επειδή αργούσαν να αποφασίσουν, αποφάσισε ο Παύλος. Και ο Παύλος αποφάσισε να δώσει ό,τι είχε. Και είχε τον εαυτό του. Έτσι σας έχω αντιληφθεί εγώ, κύριε καθηγητά, ότι έχετε δώσει τον εαυτό σας στο θέμα αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και σας ευχαριστώ πραγματικά σαν Έλληνας. Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε για τη χώρα μου. Όχι, να είστε καλά, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μεγάλη μου τιμή που μιλήσαμε μαζί. Σας περιμένουμε, κύριε καθηγητά, σας περιμένουμε στην Κάπαθο. Σας περιμένουμε στην Κάπαθο 25 του Μάη. Να είστε καλά. Θα έρθω, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Γεια σας.